Τι κόστος μιλάμε. Είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι πολλά εκατομμύρια. Είναι πολλά εκατομμύρια. Και αυτός είναι ο λόγος που μπαίνουν τα κριτήρια για να τα παίρνει κάποιος. Δηλαδή να, είναι, να έχει βιβλιάριο απορίας, να έχει πολλές ασφαλιστική του ικανότητα. Mm-hmm. Γι' αυτό είπαμε ότι όποιος έχει το βάουτσο της υγείας θα μπορεί να τα παίρνει, γιατί για να έχει πάρει το βάουτσο της υγείας σημαίνει ότι πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, την ελεγχή από το κράτος. Mm-hmm. Γιατί δεν θα μπορούσαν οι εταιρείες να αντέξουν την περίπτωση κάποιοι να παίρνουν τα φάρμακα όπως δεν τα κάνουν εμπόριο. Γιατί μιλάμε για μεγάλες αξίες φάρμακα. Κύριε Υπουργέ, μας τηλεφωνούν πολίτες. Προφανώς είναι οι άνθρωποι ανασφάλιστοι, είναι άνεργοι και αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Ακούω την φωνή μου όμως, έχω επιστροφή. Θέλω να μας πείτε αν αυτά τα φάρμακα, επειδή αναφέρατε ότι είναι 6 μήνες πριν τη λήξη τους ή έχουν ήδη λήξει. Είναι 6 μήνες πριν τη λήξη τους. Είναι πριν τη λήξη. Άρα δεν μιλάμε για λιγμένα φάρμακα, γιατί υπήρχε αυτή η πληροφορία ότι θα έχουν λήξει και για ένα διάστημα θα μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Έλεγαν πολλοί ότι μπορεί να είναι λιγμένα. Είναι 6 μήνες πριν από τη λήξη τους. 6 μήνες πριν από τη λήξη τους και μάλιστα περνάνε πρώτα από τη διαδικασία ελέγχου και off. Για να πιστοποιηθεί η δράση τους και Κύριε Υπουργέ, να επιμείνουμε, δεν μιλάμε για λιγμένα φάρμακα. Όχι βέβαια, καθόλου λιγμένα. Μιλάμε για φάρμακα μεγάλης αξίας που θα μπορούσαν θεωρητικά να πουληθούν και στα καταστήματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, με την ευκαιρία, με τα γενώσιμα, τι γίνεται? Με τα γενώσιμα είμαστε έτοιμοι, είμαστε στην τελική ευθεία, το συζητήσαμε με την Τρόικα, για να μπορούμε να παρουσιάσουμε, πιστεύω, όχι αργότερα από την 16η Σεπτεμβρίου, το σχέδιο για τα φάρμακα και την φαρμακευτική πολιτική, στην οποία ο κεντρικός μας στόχος είναι να πετύχουμε τον εθνικό στόχο του 60% στα γενώσιμα.